Κόκκινη κάρτα σε μία ακόμη εφάνταστη απόπειρα εισαγωγής ναρκωτικών στην Κρήτη έβγαλαν οι αστυνομικοί, αφού συνέλαβαν 42χρονοι και το συνοδό της που έφτασαν στο Ηράκλειο αεροπορικός μεταφέροντας περίπου 80 γραμμάρια ηρωίνης. Τα ναρκωτικά δεν βρέθηκαν πάνω του στην ώρα του αστυνομικού ελέγχου, αλλά εντοπίστηκαν από το ιατρικό προσωπικό του Παγνή στη διάρκεια ακτινολογικού και άλλου ελέγχου. Αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών είχαν στήσει καρτέρι στο αεροδρόμιο, αξιοποιώντας πληροφορίες ότι το ζευγάρι είχε επιστρατευτεί για τη μεταφορά ναρκωτικών στο Ηράκλειο. Στις αποσκευές τους βρέθηκε μόνο μία μικροποσότητα ηρωίνης, κάτι όμως που δεν πτώησε τους αστυνομικούς, οι οποίοι μετέφεραν τη 42χρονη και τον 33χρονο στο Παγνή. Η συσκευασία με τα περίπου 80 γραμμάρια ηρωίνης βρέθηκε στο έντερο της 42χρονης και αφαιρέθηκε από τους γιατρούς για να κατασχεθεί από τους αστυνομικούς. Είναι το τρίτο παρόμοιο περιστατικό που απασχολεί τις διοκτικές αρχές του Ηρακλείου το τελευταίο διάστημα, ενώ γεγονός που προβληματίζει είναι οι πληροφορίες ότι το ζευγάρι που παραπέμφθηκε ήδη στον εισαγγελέα δρούσε για λογαριασμό 63χρονου βαρυπινίτη. Ο 63χρονος, ο οποίος έχει συνδεθεί με δεκάδες ανάλογες υποθέσεις τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί αδιάκοπα μέσα από τις φυλακές να κινεί τα νήματα για την εισαγωγή σκληρών ναρκωτικών στην Κρήτη.